με τη συμμετοχή των κορυφαίων Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών της Ανοιχτής Κολύμβησης, πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο η διοργάνωση Ocean World Final, στην οποία συμμετείχαν 800 περίπου κολυμβητές και κολυμβήτριες από 40 χώρες. Στο βάθος των νικητών βρέθηκαν ο Ηρακλειώτης Βασίλης Κακουλάκης του Ορίωνα και η Κάλια Κανόγκα που προπονείται με τα Δελφίνια. Ενώ στις μικρές κατηγορίες είχαμε και άλλες διακρίσεις από τον Ορίωνα, ξεχωρίζοντας τα μετάλλια των Μανουσάκη, Κουτράκη, Χαχλουτάκη Ελευθερίας, Χαχλουτάκη Κατερίνας, Καραμπέτσου και Δρακάκη. Το Ρέθυμνο φιλοξένησε για ένα τριήμερο την τελική φάση της διοργάνωσης, αναπτύσσοντας παράλληλα τον αθλητικό τουρισμό. Εντυπωσιακή ήταν η τελετή έναρξης την Παρασκευή, με την παρέλαση των ομάδων στο κέντρο του Ρεθύμνου, ενώ η τελετή απονομών έγινε στη φορτέτσα του Ρεθύμνου σε μια λαμπρή εκδήλωση. Στο αγωνιστικό μέρος, στα 5 χιλιόμετρα πρωταγωνίστησαν οι Έλληνες πρωταθλητές κολύμβησης με πρώτο τον Άλκη Κυνηγάκη, δεύτερο τον Δημήτρη Μάρκο και τρίτο τον Ηρακλειώτη Βασίλη Κακουλάκη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία κούρσα στη σημερινή. Νομίζω εγώ το απόλαυσα. Είχε αρκετό κύμα. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι η χώρα μας σε τέτοιες διοργανώσεις και με τέτοιες θάλασσες, άμα δεν γίνει στην Ελλάδα, πού? Πραγματικά είναι φοβερό που αθλητές τέτοιου επίπεδου από όλο τον κόσμο βρίσκονται εδώ. Και για τους Έλληνες κυρίως είναι τρομερό να μπορείς να είσαι δίπλα και να κολυμπάς δίπλα σε αυτούς τους αθλητές. Στα 10 χιλιόμετρα πρώτος αναδείχθηκε ο Γερμανός Βέλμπορκ μαζί με τους Ρόμαντσουκ και Μούφελς που τερμάτισαν ταυτόχρονα. Και στις γυναίκες, στα 5 χιλιόμετρα πρώτη ήταν η Γεωργία Παυλοπούλου, ενώ στα 10 χιλιόμετρα πρώτη η Ρούβενταλ, η Ολλανδέζα χρυσή Ολυμπιονίκης του Τόκιο. Ενώ στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκε η Κάλια Κανόγκα. Σήμερα ήταν πιο πολύ συμβολική η συμμετοχή τους εδώ μαζί τους και γι' αυτό αποφασίσανε να τερματίσουν όλοι μαζί. Race. I didn't come to just swim the race. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη που ήρθε, της άρεσε πάρα πολύ. Δεν περίμενε να έχει τόσο πολύ κόσμο αυτή η διοργάνωση εδώ στο Oceanman και έκανε πραγματικά έναν αγώνα. Η Sharon σήμερα έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό, αγωνίστηκε με τα κύματα, δεν της φάνηκε εύκολο.